πάντα. Είναι η πρώτη συγκομιδή λαριού που γίνεται από ωφελούμενους στο Δήμο Ηρακλείου, ενός ελαιοφύτου που βρίσκεται στο μέσα καρτερό ιδιοκτησίας του Δήμου. Το λάδι είναι εξαιρετικής ποιότητας και θα μοιραστεί από την κοινωνική υπηρεσία στους ωφελούμενους. Φαντάζομαι εντός των προσεχών ημερών η Δεπανάλη, η κυρία Σιναράκη με την Δεπανάλη είχαν την φροντίδα, βεβαίως η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και η περιουσία. Ο εντεταλμένος σύμβουλος περιουσίας κ. Μανώλης Βασιλάκης, αυτοί διαχειρίστηκαν όλη αυτή την υπόθεση. Νομίζω πως θα το επαναλάβουμε και στο μέλλον και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επιμέλεια που επέδειξε. Ευχαριστούμε πολύ. Η Δεπανάλ είναι ένα ισχυρό αναπτυξιακό όχημα για το Δήμο Ηρακλείου και για κάθε δράση που επιλέγεται να υλοποιήσει. Στόχος μας από την αρχή ήταν να οργανώσουμε την εταιρεία να είναι αποτελεσματική. Σε μια συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες και την αντιδήμαρχο, την αρμόδια αντιδήμαρχο, οργανώσαμε το θέμα της συλλογής του ελαιοκάρπου και το λάδι που βγήκε να παραδοθεί στη συνέχεια σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με βάση τον προγραμματισμό της κοινωνικής υπηρεσίας. Εδώ η Δεπανάλ, και θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη μας, οργανώθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και έδωσαν το καλύτερο αποτέλεσμα. Μάζεψαν ελιές οι οποίες είχαν χρόνια να περιποιηθούν. Το δεύτερο που θέλω να ευχαριστήσω είναι το ελαιουργείο του κυρίου Λιραράκη στο Σκαλάνι, το οποίο όταν ενημερώθηκε ότι το λάδι θα χρησιμοποιηθεί για άπορους, για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Ηρακλείου, δεν κράτησε το παραμικρό σε σχέση με τα δικαιώματα που είχε και οφείλαμε εμείς να δώσουμε. Αυτό δείχνει την κοινωνική ευαισθησία και των ανθρώπων του Δήμου Ηρακλείου να στηρίξουν αυτές τις δράσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα και συγκινημένοι γιατί ήρθαν τα πρώτα κιλά λάδι στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ηρακλείου. Λάδι που μάζεψαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι, άνθρωποι οι οποίοι είχαν πραγματικά ανάγκη από εργασία, πληρώθηκαν. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, πρέπει να σας πω, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, απλά είναι το πρώτο λάδι που παραλαμβάνουμε και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Όπως σας είπα, το μάζεψαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι, πληρώθηκαν, πήραν και μπόνους μια ποσότητα λαδιού. Το υπόλοιπο θα μοιραστεί στις άπορες οικογένειες του Δήμου Ηρακλείου και με τον τρόπο αυτό και ενεργοποιούνται οι άνθρωποι αλλά και αξιοποιείται η δημοτική περιουσία που προς όφελος των ευπαθών ομάδων. Η κοινωνική υπηρεσία, η περιουσία και η Δεπανάλ. Με τους επικεφαλείς που ξέρετε είναι η κυρία Παπαδάκη, η κυρία Σκηναράκη και ο Ομιλών. Και κάναμε μία διπλή κοινωνική προσφορά. Η μία είναι ότι άνθρωποι άνεργοι, άστεγοι, εργάστηκαν, πληρώθηκαν κανονικά το εργόσιμό τους και την ασφάλειά τους. Και η άλλη πλευρά είναι ότι, ότι πήραν και μπόνους το 15% του λαδιού. Και η άλλη πλευρά είναι ότι το λάδι που κερδίσαμε, που είναι αφού κρατήσει και τα έξοδα της η Δεπανάλ, θα μοιραστεί, όπως είδατε σήμερα, έφτασε εδώ στο κοινωνικό παντοπολείο και θα μοιραστεί σε ανθρώπους, συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.